Ευχαριστώ πολύ κύριε Σταθόπουλε. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την Οργανωτική Επιτροπή για την άκρο τιμητική πρόσκληση. Το θέμα μου για τα επόμενα 10 λεπτά είναι εφαρμογές των παλμικών ηλεκτρικών πεδίων. Δεν υπάρχει κάποια σύγκρουση ενδιαφέροντος. Και όταν μιλάμε για παλμικά ηλεκτρικά πεδία, πρακτικά έχουμε δύο διαφορετικές τεχνικές. Την αναστρέψιμη και τη μη αναστρέψιμη ηλεκτροπόρωση, ηλεκτροδιαπερατότητα, μεταφράστε την όπως θέλετε στα ελληνικά. Αυτό το οποίο συμβαίνει στην αναστρέψιμη είναι ότι έχουμε δημιουργία προσωρινών νανοπόρων στην κυταρική μεμβράνη, η οποία επιτρέπει την εφαρμογή τόσο σε ηλεκτροσκλεροθεραπεία, όσο και σε ηλεκτροχημοθεραπεία. Ενώ από την άλλη πλευρά, στη μη αναστρέψιμη ηλεκτροδιαπερατότητα, έχουμε κυταρικό θάνατο και νέκρωση του ιστού, ο οποίος επιτυγχάνεται με το μηχανισμό της απόπτωσης. Αν ξεκινήσουμε με το IRE, την μη αναστρέψιμη ηλεκτροδιαπερατότητα, είναι μια τεχνική κατάλυση όγκων, δεν χρησιμοποιεί θερμική ενέργεια όπως τα μικροκύματα ή οι ραδιοσυχνότητες, το λέιζερ ή η κρυοπηξία, χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα προκειμένου να δημιουργήσει αναρρύθμιτους μόνιμους νανοπόρους στην κυταρική μεμβράνη και να διαταράξει την κυταρική ομοιόσταση. Αυτή η διαταραχή είναι που ενεργοποιεί τον μηχανισμό της απόπτωσης και οδηγεί στο μόνιμο κυταρικό θάνατο. Με το IRE μπορούμε να προκαλέσουμε ανταπόκριση του ανοσοποιητικού συστήματος για την κυταρική αποκατάσταση των υπολοιμάτων μέσω μιας διαδικασίας φαροκυτάρωσης. Είναι μια εντελώς ξεχωριστή ειδικότητα, η τεχνική συγγνώμη, η οποία όσον αφορά τη μη αναστρέψιμη ηλεκτροδιαπερατότητα έχει ως προαπαιτούμενο την γενική αναισθησία με μυοχάλαση. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι δεν επηρεάζονται με αυτή την τεχνική οι δομές κολαγόνου, παραμένει ακέραιος ο χιτώνας και ο ημένας, οι οποίοι είναι ορατοί μέσα σε 2 μέρες. Υπάρχει μια επανασύσταση του ενδοθυλίου και μια επανασύσταση των λίων μυϊκών κυτάρων. Άρα αυτό το οποίο επιτυγχάνουμε είναι νέκρωση του όγκου χωρίς καταστροφή των επιχώριων ευαίσθητων γειτονικών δομών. Όπως είπα, τη διαφορά χρήση ηλεκτρικού ρεύματος είναι προαπαιτούμενο η γενική αναισθησία με μυοχάλαση, κάτι το οποίο προφανώς δεν ισχύει για τις άλλες τεχνικές κατάλυσης. Και όσον αφορά τις ενδείξεις για το IRE, υπάρχουν μελέτες οι οποίες υποστηρίζουν πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μη αναστρέψιμη ηλεκτροδιαπερατότητα σε υπατικούς σόγκους, τόσο σε πρωτοπαθείς όσο και μεταστατική νόσο. Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή τη στιγμή στη βιβλιογραφία δεν έχουμε ούτε μία μελέτη η οποία να δείχνει πως το IRE είναι καλύτερο από τις τεχνικές διαδερμικής κατάλυσης που χρησιμοποιούν θερμική ενέργεια. Αυτό το οποίο έχουμε είναι μελέτες όπως συγκεκριμένη, ενδείκνυται για δομές ευαίσθητες, οι οποίες είναι πλησίων νεοπλασιών, άρα σε μια κεντρική νεοπλασματική αλλίωση μπορούμε να εφαρμόσουμε IRE προκειμένου να μειώσουμε την πιθανότητα των επιπλοκών. Στην ελληνική αγορά υπάρχουν 2 συστήματα, το καθένα με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη μη αναστρέψιμη ηλεκτροδιαπερατότητα. Στο δεύτερο κομμάτι της ομιλίας μου θα ήθελα να μιλήσω για κάτι το οποίο θεωρώ πραγματικά πρωτοποριακό, κάτι το οποίο είναι game changer. Και αν δέχεται κάποιος την προσωπική μου γνώμη, είναι κάτι το οποίο η επεμβατική ακτινολογία πρέπει να υιοθετήσει ταχύτατα. Ήδη υπάρχουν άλλες ειδικότητες οι οποίες χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο σύστημα για μια πληθώρα ενδείξεων, τις οποίες εμείς, λόγω της εξοικείωσης που έχουμε με την απεικόνηση, μπορούμε πραγματικά να τις κάνουμε πολύ καλύτερα. Μιλάω για την ηλεκτροσκλεροθεραπεία, την ηλεκτροχημοθεραπεία. Εδώ έχουμε εφαρμογή αναστρέψιμης ηλεκτροδιαπερατότητας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε χρησιμοποιείται σε πάνω από 180 διαφορετικά κέντρα σε όλο τον κόσμο. Άλλα συστήματα στην Ευρώπη, άλλα συστήματα στην Αμερική. Υπάρχουν εκατοντάδες από δημοσιεύσεις οι οποίες αναδεικνύουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της συγκεκριμένης τεχνικής για μια πληθώρα ενδείξεων και σιγά σιγά αρχίζει να συμπεριλαμβάνεται για αυτές τις ενδείξεις και στις κατευθυντήριες οδηγίες. Η βασική αρχή πίσω από αυτό είναι μια ενδοφλέβεια ή ενδογκική έγχυση ενός σκληρυντικού παράγοντα, εφαρμογή της σκληροθεραπείας, αφού περιμένουμε πρώτα 20 λεπτά προκειμένου ο σκληρυντικός παράγοντας να περιβάλλει το κύτταρο.
με την εφαρμογή του ηλεκτρικού ρεύματος των ηλεκτρικών παλμών. Αυτό το οποίο έχουμε είναι η δημιουργία από μικρούς νανοπόρους που επιτρέπουν την εισρώφηση του σκληρυντικού παράγοντα μέσα στο κύτταρο και με αυτόν τον τρόπο έχουμε μια αναστρέψιμη ηλεκτροδιαπερατότητα. Δεν καταστρέφουμε το κύτταρο. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι να βοηθήσουμε την επίδραση και την αποτελεσματικότητα είτε του σκληρυντικού είτε του χημειοθεραπευτικού παράγοντα. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, ο παράγοντας ο οποίος χρησιμοποιείται λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του είναι η πολύ γνωστή σε όλους μας πλειομυκήνη. Πραγματοποιείται μια ενδοφλέβια έγχυση, τοποθετούνται οι βελόνες, 20 λεπτά αργότερα προχωράται σε εφαρμογή των παλμικών ηλεκτρικών παλμών. Υπάρχουν στάνταρ δοσολογίες τόσο για ενδοφλέβια όσο και για διαδερμική χορήγηση της πλειομυκήνης με συγκεκριμένη δοσολογία, ενώ έχουν εφαρμοστεί και περιστατικά με ενδογική χορήγηση στις πλατίνας. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια μονήρης δοσολογία, η οποία μπορεί να είναι είτε ενδοφλέβια είτε διαδερμική. Είτε τα ευρωπαϊκά είτε τα αμερικάνικα συστήματα έρχονται με μια πληθώρα από διαφορετικά ηλεκτρόδια, για μια πληθώρα από διαφορετικές ενδείξεις, τόσο διαδερμικές όσο για τοποθέτηση υπό απεικονιστική καθοδήγηση, καθώς επίσης και για τοποθέτηση σε διεγχειρητική κατάσταση ή ακόμα με λαπαροσκοπική ή ενδοσκοπική καθοδήγηση. Υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς υπατικούς όγκους, για μελανώματα, για περιπτώσεις ασθενών με προχωρημένη νεοπλασματική νόσο, για σαρκώματα, ακόμα και για παγκρεατικό καρκίνο. Και όπως θα δείτε, οι ενδείξεις συνεχώς αυξάνονται. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι ότι είναι αρκούντος ασφαλές για τις ευαίσθητες επιχώριες δομές, έχει πάρα πολύ καλή αποτελεσματικότητα τόσο για καλοήθεις όσο και για κακοήθεις ενδείξεις με πολύ υψηλά ποσοστά ασφάλειας και αποτελεσματικότητας. Δεν διατείνομαι ότι θα αντικαταστήσει τις τεχνικές όπως το microwave ή τις ραδιοσυχνότητες για την αντιμετώπιση υπατικών, πνευμονικών ή νεφροκυταρικών όγκων. Έχει μια ξεχωριστή θέση κυρίως σε ασθενείς με προχωρημένη νόσο όπως αυτούς με το μελάνωμα που μπορούμε να βοηθήσουμε πάρα πολύ, καθώς επίσης και σε ασθενείς με προχωρημένη νόσο σπονδυλική στήλη, όπου υπάρχει αντένδειξη για εφαρμογή τεχνικών διαδερμικής κατάλυσης, όπως δηλαδή σε περιπτώσεις από σπονδυλικούς όγκους, οι οποίοι ισχωρούν και προκαλούν πιεστικά φαινόμενα στον οτιαίο μυελό, η παρούσα τεχνική μπορεί να προσφέρει σημαντικά αποτελέσματα με πολύ καλά ποσοστά ασφάλειας. Για μια ακόμα φορά επαναλαμβάνω, δεν θα αντικαταστήσει τις παρούσες τεχνικές διαδερμικής κατάλυσης, έχει μια δικιά της ξεχωριστή θέση, κυρίως σαν θεραπεία σωτηρίας, όταν όλα τα υπόλοιπα έχουν αποτύχει. Κλείνοντας, και αυτή είναι η τελευταία μου διαφάνεια για τους συναδέλφους που ασχολούνται με αγκιακές δυσπλασίες, είναι μια φανταστική τεχνική, μπορείτε να πραγματοποιήσετε άμεση παρακέντηση είτε με τη χρήση των διαδερμικών ηλεκτροδίων, είτε με τη χρήση των ηλεκτροδίων και να τα τοποθετήσετε υπό καθοδήγηση υπερήχων, έγχυση της μπλιομπικίνης, πάρα πολύ καλά αποτελέσματα όσον αφορά τη μείωση του μεγέθους και την αποδρομή των συμπτωμάτων από τις αρτηροφλεβώδεις δυσπλασίες. Θα κλείσω επαναλαμβάνοντας, ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχουν άλλες ειδικότητες. Μας έχουν προλάβει για μια ακόμα φορά στην εφαρμογή των παλμικών ηλεκτρικών πεδίων. Για όσους θέλουν να ασχοληθούν, προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό, ιδιαίτερα για την ηλεκτροσκληροθεραπεία, την ηλεκτροχημειοθεραπεία. Ευχαριστώ πολύ.